Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Είπαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής να σας συστήσουμε μία ομάδα μαμάδων που είναι αρκετά δραστήριες, αλλά στόχος τους είναι να χαλαρώσουν. Ωραία δραστηριότητα αυτή. Πίσω μέρος του μυαλού όλων των μαμάδων. Είναι το μεγάλο ζητούμενο μάλλον για όλους, για άντρες, γυναίκες, αλλά ειδικά για μαμάδες. Το τελευταίο διάστημα έχει φιλοξενήσει πολλές μαμάδες και πολλές ομάδες η εκπομπή, αλλά κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο θέμα, κοιτάζω τις νέες μαμάδες και λέω, έρε μάνα μου. Έχει εξελιχθεί το είδος, είναι πολύ ωραίες οι μαμάδες, είναι ανήσυχες γυναίκες, είναι μοντέρνες γυναίκες, και φροντίζουν και για το γάμο τους και για τις σχέσεις τους και πάνω απ' όλα για τα παιδιά τους. Και καλώς σήμερα ήρθατε, θέλουμε μαμάδες. Να σας συστήσουμε λοιπόν την ομάδα στήριξης για νέες μητέρες. Καλώς μας ήρθατε. Να συστήσουμε και τις κυρίες της παρέας μας, μαζί μας. Καλά πήγα να το πω. Μαριέλα Τσουβαλά είναι η μαμά με την οποία ξεκινάμε. Καλώς ήρθες, Μαριέλα. Καλώς βρήκα. Έχεις ένα παιδάκι, δύο. Ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι και είναι πόσο χρονών? Δύο. Δύο ετών. Και συνονόματι σου. Ανδριανή. Μία κόρη. Ορίστε, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξανασυζητήσει. Αλλά όποτε συναντάω Ανδριανούλες, χαίρομαι γιατί. Μόνο εμένα και τη γιαγιά μου ξέρω. Να μου τη φιλήσεις την Ανδριανή. Η Εύφης Γιόγκα ακριβώς δίπλα. Καλώς σας βρήκα. Επίσης Μανούλα, που τη βλέπετε έτσι, που νομίζετε ότι είναι 20. Ένα παιδάκι. Ένα, 6 μηνών. Ώρα, το χαίρεσαι. Γιος ή κόρη? Κόρη, κόρη. Και όνομα έχουμε? Εμμανουέλα. Εξαιρετικά. Και η τρίτη της παρέας μας δεν ξέρω αν είναι μαμά. Δεν είναι. Είναι κολλητικό αυτό, θέλω να σου πω. Ελευθερία Λουκαδάκη, η οποία πλαισιώνει την ομάδα και τις βοηθάει να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν, να έρθουν σε επαφή με το είναι τους, τέλος πάντων. Γιατί τους διδάσκεις γιόγκα. Ναι, ακριβώς. Εγώ έχω αναλάβει τις νέες μαμάδες για να κάνουμε κάποιες ασκήσεις γιόγκα. Είναι δηλαδή στο πλαίσιο της ομάδας. Πώς ξεκίνησε, Μαριέλα, αυτή η ομάδα? Ποια ανάγκη σας έκανε να πείτε, βρε παιδιά, ας κάνουμε κάτι? Υποψιάζομαι βέβαια, αλλά για πες μας. Εγώ ήμουν μέλος στην ομάδα στήριξης για οικείους. Mm-hmm. Οπότε μετά που γέννησα, μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να συνεχίσει όλη αυτή η στήριξη. Το μεταβατικό στάδιο της εργέννησας με τις παντρεμένες γυναίκες και υποχρεώσεις που έχουμε, σου δημιουργούν κάποια συναισθήματα που θέλεις να τα καλύψεις. Ναι. Έτσι λοιπόν ζήτησα στην Άρια να συνεργαστούμε. Την Άρια την Παρκάτσα, την ψυχολόγο που στηρίζει και την ομάδα στήριξης για εγκύους. Και έχουμε ξαναδεί πολλές φορές, έχουμε κάνει πολύ ωραία θέματα μαζί. Ναι, και έτσι φτιάξαμε την ομάδα, όπου μέσα σε ένα 2 ώρο εβδομαδιαίο προσφέρουμε στη μητέρα πνευματική και σωματική ισορροπία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει το κλισέ που λένε ότι ένα κοριτσάκι από τόσο δά, από την ηλικία μπορεί και της κόρης σου, ονειρεύεται τη στιγμή που θα γνωρίσει το γαλάζιο πρίγκιπα, θα τον ερωτευτεί, θα βάλει τον ηφικό και θα είναι μανούλα. Εκπαιδεύεται μέσα από τα παιχνίδια, από τις κούκλες, παίζουν τις κουμπάρες. Τελικά, παιδιά, όταν σας συμβεί αυτό, βρείτε το παλικάρι που ερωτεύεστε. Κάνετε και όλα αυτά, την προετοιμασία και την υπερπαραγωγή του γάμου. Μετά λίγο είναι ζώρικο όλο αυτό, όλη αυτή η αλλαγή, γιατί είπες εργένισα, παντρεμένη, έγκυος, μάνα. Είναι μια πολύ δύσκολη τελικά διαδρομή. Είναι ωραίο να το σκεφτόμαστε σαν όνειρο, αλλά πώς είναι στην πράξη? Είναι δύσκολο, γιατί όσο και να το προετοιμάζεις ροζ, στην πορεία σου βγαίνουν και άλλα χρώματα, τα οποία άλλες φορές είναι ακόμα πιο έντονα, άλλες φορές είναι ακόμα πιο μελανά. Και αυτό το πάνω κάτω στο ψυχολογικό κομμάτι είναι λίγο δύσκολο. Είναι και όμορφο, έχει και τις δύσκολες στιγμές. Και απαιτητικό. Εσύ πώς το βίωσες όλο αυτό? Σου είναι και πάρα πολύ πρόσφατο, μάλιστα. Ναι, ναι. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το γεγονός. Το βίωσα πάρα πολύ καλά. Τώρα έχω αρχίσει λίγο να ζορίζομαι. Γιατί... Μου έχουν πέσει λίγο όλα μαζεμένα, και το σπίτι και το παιδί και ο άνδρας μου, και δεν έχω πολύ και ρόλη. Πολύ βοήθεια. Δεν θέλω βασικά, θέλω πολύ να χάρω το μωρό μου. Οπότε είναι και αυτό με πιέζει στο μυαλό μου, ότι δεν θέλω να την αφήσω, θέλω να την έχω συνέχεια κοντά μου. Οπότε και αυτό με επηρέασε να μπω κι εγώ σε αυτή την ομάδα, να μάθω. Είναι και άλλες μανούλες που σκέφτονται όπως εγώ. Και διαπίστωσε ότι είναι πολλές. Είναι πολλές η αλήθεια. Είναι πολλές, αλλά μας βοηθάει η Άρια να ξεφύγουμε λίγο
από όλο αυτό το... Στις συναντήσεις λοιπόν τι κάνετε? Καταλαβαίνω ότι αυτές οι συναντήσεις είναι μαμαδοκεντρικές και χρειάζεται, το έχει τόσο πολύ ανάγκη αυτή η μαμά, γιατί από τη στιγμή που θα γεννηθεί το μωρό της, αλλά ακόμα και πριν να γεννηθεί, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο νους της είναι στο μωρό. Ό,τι κάνουμε, η αλήθεια είναι, το κάνουμε για το παιδί. Προσέχουμε τη διατροφή μας στην εγκυμοσύνη για το μωρό. Προσέχουμε γενικότερα τις δραστηριότητές μας να είναι καλά το μωρό, το έμβριο. Μετά που θα γεννηθεί, ό,τι κάνουμε, εστιάζει στο μωρό. Ενημερωνόμαστε και διαβάζουμε για τα μωρά, τα στάδια ανάπτυξης, ποιο είναι το καλύτερο παιχνίδι, πώς να περνάει δημιουργικά το χρόνο του, όλα αυτά. Αλλά για τη μαμά, ουδής ενδιαφέρει, ούτε και η μαμά. Και κάποια στιγμή αρχίζει και παίρνει άλλες αποχρώσεις στο ροζ, που μας έλεγες, Μαρία, το πεις πάρα πολύ ωραία και πολύ χαρακτηριστικά. Εσείς τι αποφασίσατε να κάνετε μες στην ομάδα, πώς λειτουργείτε? Εμείς θέλουμε πάνω απ' όλα η μητέρα να μην ξεχνάει ότι είναι και γυναίκα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να έχουμε μια ισορροπία έτσι ώστε να μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε αυτούς τους δύο ρόλους. Και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε γυναίκες και ότι είμαστε μητέρες. Εύκολα μπορεί να χάσει μια γυναίκα την μπάλα και να ξεχάσει ότι είναι θηλυκό, ότι είναι γυναίκα. Ναι. Να καλύψει αυτή της την πλευρά και να αφοσιωθεί μόνο στη φροντίδα σπιτιού και τη ρουτίνα του μωρού. Ναι, πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ. Όταν δεν σου μένει χρόνος και λες, όχ, πέρασε μια εβδομάδα και δεν λούστηκα. Τι έγινε τώρα? Είναι η μέρα της μαρμότας, έτσι. Ναι, πραγματικά. Κάθε πρωί ξεκινάμε πάλι στην αρχή. Πραγματικά. Η Έφη είναι τώρα, είναι καινούρια και είναι ακόμα σε μια ηλικία που το μωρό είναι... έχει αυτές τις απαιτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αυξάνουν και απαιτήσεις, βέβαια γίνεται και πιο προκλητικό, πιο ενδιαφέρον. Όλο αυτό, αλλά σε βλέπω και συνηγορείς ό,τι λέει η Μαριέλα Φουλ. Πώς είναι η μέρα σας και τι έχεις ανάγκη στο τέλος είναι της μέρας? Είναι φουλ. Έχω ανάγκη να την κοιμήσω και να χαλαρώσω. Να πω μια κουβέντα με την οποιαδήποτε φίλη μου ή με τον άνδρα μου, αν είναι σπίτι και δεν δουλεύει. Νομίζω αυτό έχω ανάγκη. Στο τέλος της ημέρας να χαλαρώσω λίγο. Λοιπόν, μιλάμε για τις μαμάδες του σήμερα. Οι μπαμπάδες του σήμερα βοηθάνε, είναι όσο μπορούν παρόντες και στην ανατροφή των παιδιών και είναι ένα στήριγμα, τους εμπιστεύεστε? Τους εμπιστευόμαστε. Δεν είναι όπως παλιά που ο μπαμπάς ήταν μόνο για να δουλεύει και να φέρνει τα χρήματα. Πλέον θα αλλάξουν και πάμπερ, θα κοιμήσουν και το μωρό. Βοηθάνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Προς τιμή τους. Είναι και άλλες οι ανάγκες. Ναι, ελευθερία, θα τις μαζεύεις όλες τις τσούπρες μαζί. Τι σου ζητάνε? Κάνε μας κάτι να χαλαρώσουμε τώρα. Τι σου λένε, τι έχουν ανάγκη? Έχουν ανάγκη αρκετά για να χαλαρώσουν, γιατί εντάξει, το πρόγραμμά τους είναι πολύ πιεσμένο, έχουν πάρα πολλές ευθύνες, οι ρόλοι είναι πάρα πολλοί. Εντάξει, και εγώ όταν θα κάνω αυτό το βήμα, φαντάζομαι θα τους καταλάβω ακόμα περισσότερο. Εγώ προσπαθώ να τις ηρεμήσω, να χαλαρώσουν, να έρθουν σε επαφή με το σώμα τους, να νιώσουν καλύτερα για το σώμα τους. Κάτι που σε πολλές νέες μαμάδες αυτό συμβαίνει, γιατί αλλάζει. Όπως και να έχει, δεν θα είναι όπως πριν. Βέβαια. Μπορεί να γίνει και καλύτερο όμως. Η γιόγκα... Αλλά θέλει το χρόνο. Θέλει το χρόνο. Η γιόγκα είναι το ιδανικό όχημα για να έρθεις σε επαφή με το σώμα σου, να ελέγξεις τα τσάκρα σου και γενικώς. Θεωρώ ότι τουλάχιστον, ναι, έτσι όπως το βιώνω εγώ, θεωρώ ότι είναι το ιδανικό. Πλέον οι άνθρωποι έχουν πάει σε πιο εναλλακτικές μορφές άσκησης που να μην τους προσφέρουν μόνο σωματικά ωφέλη, αλλά και ψυχικά και πνευματικά. Και αυτό είναι το βασικό στη γιόγκα, ότι συνδέει αυτά τα δύο. Ο στόχος σας λοιπόν ποιος είναι την ώρα που κάνετε αυτές τις συναντήσεις? Μας είπατε ότι συναντιέστε 1-2 ώρες την εβδομάδα. Σε μία μέρα γίνεται αυτή η συνάντηση. Μία φορά. Μπράβο και την προλαβαίνετε και πολλά πολλά, κάθε μέρα συναντήσεις. Ποια μέρα είναι αυτή? Είναι κάθε Τετάρτη, 4 με 6, στη σχολή, στο χορευτικό σύλλογο Boca del Art, Love Palme 158. Ωραία, σας παραχωρεί το χώρο και μπαίνετε και χαλαρώνετε. Ναι. Σκοπός, όπως είπα και πριν, είναι να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, να βρούμε μια ισορροπία μέσα μας. Έχουμε διάφορες θεματολογίες, όπως η σχέση με τον σύντροφο, οι εργαζόμενες μητέρες, τα ενοχικά συναισθήματα που νιώθουν. Να με καλέσετε σε παρακαλώ σε αυτή τη συνάντηση. Για τις ώρες που αποχωρίζονται με το παιδί, ότι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που μετράει είναι ο ποιοτικός χρόνος που περνάς με το παιδί και όχι ο ποσοτικός. Για τις νοικοκυρές, πόσο σπουδαίος είναι ο ρόλος τους, γιατί είναι γυναίκες που είναι κλεισμένες στο σπίτι και απογοητεύονται, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι
ο ρόλος της είναι πολύ σημαντικός και πολύ σπουδαίος. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για μία μαμά που είναι full time μαμά από τις εργαζόμενες μαμάδες. Ναι. Γιατί το λέγαμε και χθες με την κυρία Τζορτζακάκη. Μπορεί να γκρινιάζουμε και να λέμε: δεν βλέπω το παιδί μου και θα ήθελα να είμαι μαζί του και μου λείπει και του λείπω και δεν έχουμε το χρόνο που θα έπρεπε. Αλλά έχουμε την πολυτέλεια στο χρόνο που έχουμε με το παιδί μας να πούμε ότι θα κάνουμε αυτά. Μπράβο. Η μαμά, η full time μαμά, έχει να σηκώσει άλλα πολλά βαρύδια. Ναι. Είναι πολύ πιο δύσκολο πια. Mm-hmm. Έτσι είναι. Εσείς εργάζεστε? Ναι, εγώ είμαι σε άδεια προς το παρόν, αλλά εργάζομαι. Άδεια του και του. Ναι, ναι. Όπου να είναι, τελειώνει. Όπου να είναι, τελειώνω, ναι. Ναι. Πώς δεν ξέρω πώς θα είναι, δεν ξέρω. Από τη μία ανυπομονώ, αλλά από την άλλη φοβάμαι. Νομίζω θα αγαπήσει και πολύ το παιδί σου μετά που θα πας στη δουλειά. Ναι, μακάρι. Θα σου λείψει κιόλας. Θα μου λείψει, ναι, πάρα πολύ. Μας το έλεγε και χθες η παιδοψυχολόγος, ακόμα και μέσα στη μέρα, για λίγο να τα αφήνετε κάπου αν μπορείτε, έστω να τα κρατάει ο μπαμπάς, να έχεις αυτό, να σου λείψει και να του λείψεις. Μόνο που έκανα το βήμα να πάω στην ομάδα αυτή, είναι ένα μεγάλο βήμα. Τις ώρες που λείπεις, η Εμμανουέλα τι κάνει? Είναι με τις γιαγιάδες. Περνάει χάλια. Περνάει τέλεια. Λοιπόν, να το θυμάσαι αυτό κάθε φορά και όποτε λείπεις θέλω να σου πω ότι περνάει τέλεια. Αλλά δεν χρειάζεται να το ξέρουν. Ναι. Να μην ξέρουν πιο πολύ εμείς οι μαμάδες. Όταν τη συνάντησες, ήταν στα πρόθυρα νευρικής κρίσης ή τις βρήκες καλά? Όχι, όχι, καλά τις βρήκα. Κάνει μια ένεση ότι πάνε και είναι μια χαρά, αλλά τις είπα θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Κορίτσια, και όταν φεύγετε μετά τη συνάντηση της γιόγκα, πώς είστε? Αποφορτισμένες, έχουμε αδειάσει τελείως και αυτός είναι και ο σκοπός, να πάρουμε δύναμη για να συνεχίσουμε με περισσότερη ενέργεια. Τους αγαπάτε όλους. Ναι, πραγματικά. Και γυρνάτε και στο σπίτι και με το παιδί, πρέπει να είστε τελείως διαφορετικές. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα μας δείξετε τι κάνετε. Ναι, ωραία, θα πάνε οι μαθήτριες να βγάλουν τα παπούτσια τους για να είναι άνετες. Και εγώ θέλω να ρωτήσω την Ελευθερία, πηγαίνετε κορίτσια, γιατί γιόγκα, γιατί να επιλέξουμε τη γιόγκα, εάν έχουμε ανάγκη από όλα αυτά για τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή? Γιατί αυτό που είπαμε και προηγουμένως είναι ότι η γιόγκα συνδυάζει αυτά τα δύο. Δηλαδή, μία νέα μαμά, για παράδειγμα, γιατί στη δικιά μας περίπτωση, έχει ανάγκη να ηρεμήσει, έχει ανάγκη να ξεχαστεί, να μπει στο κέντρο της, δηλαδή να έρθει σε επαφή με τον εαυτό της. Και παράλληλα να ενδυναμωθεί κιόλας. Και είναι θα κάνουμε πιο πίσω, να σας δώσουμε χώρο, να είστε άνετα. Εύκολα, επειδή δεν είμαστε εξοικειωμένοι με όλα αυτά, ούτε με σωστές αναπνοές, ούτε με όλες αυτές τις διαδικασίες, εύκολα μπορεί να... Ναι, είναι πολύ εύκολο, γιατί απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, και σε άνδρες και σε γυναίκες. Οπότε είναι ασκήσεις που έτσι κι αλλιώς προσαρμόζονται, ανάλογα με το επίπεδο της κάθε μαθήτριας. Είπες άνδρες και γυναίκες. Αν θέλει ένας μπαμπάς να έρθει μαζί σας, θα του επιτρέψετε ή είναι καθαρά και μόνο για μαμάδες αυτές τις συναντήσεις? Είναι καθαρά και μόνο για μαμάδες. Το σεβόμαστε. Αν θέλουν οι άντρες, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή να τους φτιάξουμε μια ομάδα. Ομάδες για μπαμπάδες. Για μπαμπάδες. Έχουμε συστήσει πάρα πολλές ομάδες για μαμάδες που κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Σε κάποιες από αυτές, επειδή υπάρχουν και εξωτερικές δραστηριότητες, πάει για κανένας μπαμπάς καμιά φορά να στήσει κανένα πανό και μέχρι εκεί. Άντε θα πάρει και σε κανένα παιχνίδι, αλλά δεν έχουν τακτική συμμετοχή των μπαμπάδων. Γιατί αυτό? Υπάρχει ακόμα ένα ταμπού, πιστεύω, στους μπαμπάδες. Μήπως δεν προλαβαίνουν οι μπαμπάδες μας? Μήπως είναι... Νομίζω ότι όποιος δουλεύει, δουλεύει τις ίδιες ώρες πια, δηλαδή είναι... Νομίζω ότι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Ίσως δεν αντιμετωπίζουν κάτι. Ίσως τέτοια αναζήτηση, ναι. Ίσως οι περισσότεροι τουλάχιστον, τέτοια αναζήτηση που έχει η γυναίκα και τέτοιες ευθύνες. Ας μην τους τα φορτώσουμε. Πιο απλή σκέψη, ζω καλύτερα τη ζωή μου. Εμείς που τα έχουμε πολύ μπερδεμένα, κάνουμε γιόγκα. Για ελάτε, κορίτσια. Ωραία. Ξεκινήστε με το τρίγωνο, χέρια παράλληλα. Αυτή τώρα η άσκηση τεντωμένα και κάμψτε στο πόδι σας, στο δεξί πόδι. Τα κορίτσια έτσι και γυμνάζονται, δηλαδή θα δούνε και το σώμα τους κάποια στιγμή. Φυσικά. Να συνέρχεται. Φυσικά. Καλά, εδώ τώρα ας πούμε έχουμε μία μαμά που είναι 6 μηνών το μωρό, αλλά το σώμα είναι αυτού σου. Και οι δύο μαμάδες είναι κορμιά θανάτου τώρα. Ναι, 27. Αλλά ακόμα και αν δεν ήταν με τη γιόγκα, με τη συνεχή άσκηση, θα σιγά σιγά θα μπορούν να έρθουν σε πολύ καλό επίπεδο. Τώρα μας βλέπει μία γυναίκα από το σπίτι και λέει σιγά το ζώρικο που κάνουν. Έχουν γύρει και χαιρετάνε σαν τον κολοκοτρόνι. Αλλά και ελέγχει όμως, και την αναπνοή της κάνει. Ακριβώς. Συνδυάζουμε και αναπνοή. Δεν ξέρω αν την έχετε ακουστεί, η λεγόμενη ουτζάι, που είναι η εισπνοή-εκπνοή από τη μύτη με ήχο. Δεν ξέρω, είναι σαν να κοιμάστε βαθιά. Είναι ένα τέτοιο συνέστημα. Mm-hmm.
που δρά πολύ και σε ψυχολογικό επίπεδο. Με αυτή την άσκηση μπορεί να φαίνεται εύκολη, αλλά τραβάει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να ευθυγραμμίσουμε την πλάτη με το πόδι. Σκοπός είναι σιγά σιγά να πιάσω το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Α, συνεχώς πάνε και πιο κάτω. Βεβαίως, οπότε μην τη βλέπετε τόσο απλή. Δεν είναι. Πριν κάνουν τα κορίτσια και όταν κάνουν και κουβέντα, προηγείται η συζήτηση με την Άρια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έχετε αποφορτιστεί συναισθηματικά και πάτε μετά και το σώμα να συνδράμει σε αυτό. Γιατί η γιόγκα συνδέει όλα τα επίπεδα, δεν είναι μόνο. Να σου ζητήσουμε σωματικό. Να πας από την άλλη πλευρά για να μπορούν να σου κάνουν και ένα ωραίο πλάνο. Γιατί τώρα σε κρύβουν λίγο τα κορίτσια. Εκεί, αν είσαι. Εδώ. Ναι, μια χαρά. Ωραία, ξεκινήστε με τον πολεμιστή ένα. Πολεμιστή σε ένα. Πολεμιστή σε ένα. Είναι γνωστή σε όλους η συγκεκριμένη ασάνα. Έχει πολλά ωφέλη και στη σπονδυλική στήλη. Ενδυναμώνει ολόκληρο το σώμα. Που η σπονδυλική στήλη της μάνας είναι επιβαρημένη πάρα πολύ. Ακριβώς. Αυτό θα ήθελα να πω ότι με την κύηση μπορεί να προκαλέσει μια ελαφριά κύφωση στο σώμα. Ναι. Ενώ με τη γιόγκα κάνει αυτό. Ανοίγει το σώμα και ισιώνει τη σπονδυλική στήλη κατά κάποιο τρόπο. Το απολαμβάνετε, κορίτσι. Μετά είναι ο πολεμιστής 2, που πάλι είμαστε επικεντρωμένες στη σπονδυλική στήλη. Θέλω να σας πω ότι μετά από λίγο καιρό τα κορίτσια θα είναι ίδιες η Ζιζέλ. Την έχω δει τη Ζιζέλ που κάνει γιόγκα. Θα είναι και καλύτερες, να μην σας πω. Και ένα βασικό στοιχείο στη γιόγκα είναι και η συγκέντρωση. Ότι συγκεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία. Για το λόγο του ότι θέλουμε να καθαρίσουμε το μυαλό από τις σκέψεις. Τώρα δηλαδή στη στάση πολεμιστής 2. Επικεντρωνόμαστε στο μεσαίο δάχτυλο, στα δάχτυλα. Του χεριού. Κοιτάζουν βρε το δάχτυλο του χεριού. Τι να κάνουν έτσι. Εγώ νόμιζα το Χρήστο που κοιτάζανε. Να σου πω κάτι, αυτό που κάνω, αυτό που λέει τώρα, ότι προσπαθούν να διέσουν το μυαλό τους. Μία μαμά δεν μπορεί να το κάνει ποτέ αυτό μέσα στο 24ωρο. Mm-hmm. Δεν της επιτρέπεται. Έστω και ένα παιδί να έχει, όχι δύο και τρία, και δεν το συζητάμε και πάμε σε άλλες καταστάσεις. Είναι το ένστικτο που συνέχεια το παιδί σκέφτεται. Mm-hmm. Και γιατί το έχει. Άντε και πότε τον άντρα. Μπροστά της, ναι, γιατί. Βαγγέλη, σοβάδες! Για πολλούς λόγους τέλος πάντων, θα το σκεφτεί το σύζυγο, αλλά είναι μονίμως σε εγρήγορση η λειτουργία του εγκεφάλου της μαμάς, ακόμα και την ώρα που κοιμάται. Πόσα μαθήματα έχετε κάνει και είναι τόσο καλές? Ήταν πάρα πολύ καλές από πριν, τις βρήκα δηλαδή έτοιμες για γιόγκα. Δεκτικές. Ναι, πάρα πολύ. Ασχολούσαστε με τον αθλητισμό, κορίτσια? Τώρα έπρεπε να σας αφήσουμε να συγκεντρωθείτε, αλλά κάνουμε και λίγο τηλεόραση, οπότε είναι λίγο. Όχι πολύ εγώ. Εγώ παλιότερα, από εποχή σχολείου. Κάνα γυμναστήρια και τέτοια. Ωραία. Δεν είχατε δηλαδή με τη γιόγκα κάποια ιδιαίτερη εξοικείωση? Όχι. Αν και νομίζω ότι άμα αφαιθείς, σε πάει μόνη της η γιόγκα, γιατί το σώμα απλά του ζητάς να αφαιθεί, να λυθεί, να. Ακριβώς. Να κάνει πολύ φυσικά πράγματα για τη δομή του. Ο Στέλιος έφυγε, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάει να κάνει μια κλήρωση, γιατί χρωστάμε να δώσουμε ένα παιδικό μηχανάκι τη μηχανή του αστυνομικού. Μετά εδώ είναι η ασκήση ισορροπίας, που είναι το δέντρο, είναι και αυτή αρκετά γνωστή η ασάνα, όπου επικεντρωνόμαστε ότι η ισορροπία έρχεται από μέσα μας, οπότε βοηθάει πάρα πολύ, δρά πολύ σε ψυχολογικό επίπεδο. Βοηθάει οπότε τα κορίτσια και μετά που θα πάνε στο σπίτι, δηλαδή αυτή η εκπαίδευση που κάνετε στο να μαθαίνουν να συγκεντρώνονται, είτε αυτό είναι το μεσαίο δάχτυλο του χεριού, είτε να συγκεντρώνουν σε οτιδήποτε άλλο και να αδειάζουν το μυαλό τους. Τις βοηθάει και μετά στο σπίτι? Εγώ πιστεύω ότι τις βοηθάει, αλλά καλό είναι να μας πούνε και οι ίδιες. Για πες μου. Αν όντως τις βοηθάει. Έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ. Και συγκεκριμένα, εμένα με έχει βοηθήσει όταν, ας πούμε, η κόρη μου γκρινιάζει πάρα πολύ. Για πες μου. Με βαθιές ανάσες και λέω δεν συμβαίνει τώρα αυτό. Και νομίζω ότι δεν ακούω. Και ηρεμεί. Νιώθει εμένα ήρεμη και ηρεμή και η Ανδριάννα. Είναι τρομερό. Ανάσεις, βαθιές ανάσεις, κορίτσια και γιόμπια. Βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό που λες είναι. Ήρθες. Ναι, φασουλά Ευαγγελία, αυτή είναι ανέδειξη μετά από κλήρωση το μηχάνημά μας. Κερδίζει ο γιος της, το εγγόνι της, αν θέλει και η ίδια η φασουλά, τη μηχανή του αστυνόμου. Ευαγγελία, να σε δω με την αστυνομική μηχανή και τίποτα άλλο, αλλά έλα τουλάχιστον να σε δούμε. Να σε κάνουμε και πλάνα. Είναι πολλά αυτά που κάνετε. Επιλέξατε να μας δείξετε ενδεικτικά απλές ασκήσεις, γιατί γενικώς κάνετε απλές ασκήσεις. Δεν μπερδεύεστε, σαν την όλη του Ποπάη. Εντάξει, δεν θέλαμε να σας τρομάξουμε γι' αυτό. Θα κάνετε και αυτά, βρε παιδί. Στο ξεκίνημα το παίρνετε χαλαρά. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι τα κορίτσια, είδατε και πριν τη διεύθυνση, μπορείτε να τις βρείτε και στο Facebook.
ομάδα για ομάδα στήριξης για νέες μητέρες. Είδατε και τα τηλέφωνα, είδατε όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Συναντιόνται για 1-2 ώρο κάθε Τετάρτη. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, να έχετε καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.